Δραστηριοποιούμαστε από το 2014. Έχουμε συμβάλει στο να αλλάξει η νομοθεσία όσον αφορά το θέμα της ιατρικής κάναβης στην Ελλάδα. Μαζί με δύο υπέροχους γιατρούς εδώ δίπλα μου, τον Γιώργη τον Οικονομόπουλο και τον Ανδρέα τον Παπαθεοδόρου, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο μας. Καλησπέρα σας. Η κάναβη από πολύ παλιά, από ιατρική πλευρά το λέω, η κάναβη πολύ παλιά ήταν ένα φάρμακο εντυπωσιακό. Γιατί ήταν εντυπωσιακό? Γιατί ήταν πάρα πολλές οι ασθένειες στις οποίες είχε ανταπόκριση θεραπευτική η κάναβη. Πράγμα το οποίο ήταν αδικαιολόγητο, ανερμήνευτο, περίεργο. Πώς μπορεί ένα ποτάμι να είναι φάρμακο για τη μία ασθένεια και την άλλη ασθένεια? Όπως λέμε χαρακτηριστικά, οι τυφλοί βλέπουν γλαύκωμα, οι παράλληλοι υπερπατάνε, σκλήρωση κατά πλάκας και καρκίνη από το νου. Αυτοθεατής, αυτό εδώ που βλέπετε, εδώ είναι το η κάναβη. Φαντασίες σαν κλειδάκι που ψάχνει να βρουν την κλειδαλιά που μπαίνει. Το 88, λοιπόν, το 1988 ανακαλύπτουν εκατομμύρια κάναβη κλειδαριές σε όλο το σώμα. Μάτια, δέρμα, κόκαλα, πλάκνα, κεφάλι, εγκέφαλος, όλο το κορμί ήταν γεμάτο κάναβη κλειδαριές. Ονομάζομαι Μίνα Χοντρού, είμαι βιοπαθολόγος στην κλασική μου ειδικότητα, όμως ασχολούμαι χρόνια με την ομοιοπαθητική, την οποία ασκώ στην Αθήνα. Σήμερα που ήταν να έρθουμε εδώ, σκεφτόμουν τι περίπου να σας πω, εφόσον ο κύριος Οικονομόπουλος θα έλεγε τα του ενδοκαναβινοειδούς, από το πόσο και πώς θες να ζήσεις. Αν αγαπάς τη ζωή δηλαδή, αγαπάς και τα καναβινοειδή επί της ουσίας. Και δεν εννοώ βέβαια μόνο την ψυχαγωγική χρήση, αλλά αναφέρομαι κυρίως στο θεραπευτικό της ρόλο. Να σας πω την εμπειρία μου από το ιατρείο όταν συνδυάζω τις δύο θεραπείες. Όλοι μας γεννιόμαστε με κάποιες προδιαθέσεις, γενετικά κλπ. Για να εκδηλώσουμε κάποιες ασθένειες κάποια στιγμή της ζωής μας. Όμως σήμερα που ζούμε χειρότερα από το χθες, δηλαδή τρώμε σκουπίδια, τρώμε πλαστικά, τρώμε συντηρητικά, αναπνέουμε όχι και τόσο καθαρό αέρα, ζούμε στις μεγάλες πόλεις κτλ. Τρώμε κρέατα γεμάτα τοξίνες, ζούμε μέσα στο άγχος, ζούμε δηλαδή χειρότερα από το χθες. Οπότε συνήθως οι ασθένειες αυτές μας βρίσκουν νωρίτερα από ό,τι θα μας έβρισκαν αν ζούσαμε πιο φυσικά. Γι' αυτό που σωστά είπε η κυρία Χοντρού προηγουμένως, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την κάναβη σαν τελευταία εναλλακτική. Πρέπει να τη βλέπουμε σαν πρώτη θεραπεία. Η τελευταία εναλλακτική είναι το φάρμακο, το χημικό. Τώρα, αυτά τα οποία όμως ισχύανε επί χιλιάδες χρόνια, τα οποία απαντείται ιδιώς και ιδιώς αναφέρεται στην κάναβη και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και άλλων θρησκευτικών γιατροί, ξαφνικά το 1900 μεταξύ 30-40 εξαφανίστηκε η κάναβη. Και λες γιατί ρε. Ξεκίνησε και ήρθε το μπαμπάκι και αυτά. Όταν λοιπόν αρχίζει όλη αυτή η βιομηχανία. Ναι, γιατί. Των μπαμπάκιων, των πλαστικών, των τόιτων. Έτσι. Ο Νάιλ. Ο Νάιλ είναι το σημαντικότερο, εγώ το πάλι και πρώτο. Και η Ελλάδα ήταν πρωταρχικός τόπος για. Και μετά έχουμε και τη φαρμακοβιομηχανία, η οποία μετά την πολιτική βιομηχανία είναι η νούμερο 2 σε τζίρο παγκοσμίω. Καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί οι γίγαντε της οικονομίας, οι αντιφάγοι, ορμήξανε και το χαρτί, βεβαίως. Δεν υπήρχε λόγο να κόβονται δέντρα, ξέρεις τι δέντρα θα εξοικονομούσαμε κάθε μέρα αν φτιάχναμε χαρτί από κάναβη. Το ξέρουμε και από τον, για παράδειγμα, Προμηθέα στον Κάφκασο, που ήταν δεμένο στο βράχο, και τον είχε δέσει το κράτος και η βία, οι οποίοι ζήσανε σιαμαία, δεμένα. Και οι δορυφόροι του νέου ηγέτη στην εξουσία. Έρχεται λοιπόν το κράτος, χαράζει έναν κύκλο, είπα τον εξουσία, μας εδαφοποιεί μέσα και μας λέει, προσέξτε, ακόμα και για τον πόνο σας, θα κανονίσουμε εμείς, καθαρά, τι χρειάζεστε. Εμείς θα κανονίσουμε κατά πόσο θα είσαι σκληρής ή όσο.
Έτσι τον κύκλο μην κοιτάτε, γιατί υπάρχει ο στιγματισμός, η απαξίωση και όλη η κοινωνική παραφροσύνη. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ θέλω να ρωτήσω για το σκάνγκ τελικά. Είναι κάναβη ή δεν είναι, γιατί έχει πλημμυρίσει η αγορά μόνο με σκάνγκ. Κάποιος που θέλει να βρει κάναβη, βρίσκει μόνο σκάνγκ. Τι είναι τελικά. Κάναβη, είναι μεταλλευμένη. Είναι πάρα πολύ προσεκτική σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρατε πριν με τα σκάνγκ. Υπάρχουν σκάνγκ τα οποία προέρχονται από γενετική τροποποίηση. Και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε κάθετα και ριζοσπαστικά αντίθετοι. Πιο ξεκάθαρα, δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια και όλα αυτά παραγωγή μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό THC που είναι 0,2. Όσον αφορά τώρα τη φαρμακευτική, εκεί λίγο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα με την έννοια ότι το THC μπορεί να είναι, όχι μάλλον μπορεί, είναι άνω του 0,2. Από τις απόψεις που είναι το καθένα στο 90%, τώρα λέει και 2 προς 3 να είναι, αλλά όχι κάτω από 2 προς 3, δηλαδή να είναι 2 προς 1, μάλλον η σχέση THC με CBD. Για ένα CBD, 2 THC. Μάλιστα. Τώρα εδώ στην Ελλάδα κυκλοφράνει κάτι πρωτόκολλα διάφοροι, που μιλάνε για μισό. Αν κάποιος θέλει να καταπολεμήσει τις ψυχοτρόπες συνέπειες του THC, ενώ χρειάζεται το THC σε υψηλή περιεκτικότητα, αλλά δεν θέλει τις ψυχοτρόπες συνέπειες. Πώς το καταλαβαίνει. Μια ώρα πριν παίρνει CBD, παίρνει CBD.
μας. Ο καλόγερος, νόσο και ο καλόγερος μου λέει κάνε πίσω γιατί... Γιατί. Και εγώ σειρά, τσούρα για να τραβήξω. Α, έτσι πάει. Thank you.